συγκεκριμένο, στο οποίο είχαμε λάβει όλες, και εμείς και ο κόσμος δηλαδή, τις διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρούσε, ότι θα ολοκληρωνόταν και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Να τα. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία με το πολιτικό μας στούντιο να σχολιάσουμε και την κατάρρευση των δημοσίων έργων. Για την ώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και τις πλημμύρες. Πάμε στην ελευθερή επαρχία Αμοχώστου, στην Παρασκευή Πασκουή, καθώς εχθές είχαμε νέα κακοκαιρία, νέες πλημμύρες εκεί στο Παραλίμνη και τον Πρωταρά. Παρασκευή. Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Σκυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν χθες βράδυ την επαρχία Αμοχώστου. Λόγω της κακοκαιρίας πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στο Παραλίμνη και στον Πρωταρά. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 8 περιστατικά. Τα επεισόδια αφορούσαν 3 πλημμυρισμένους δρόμους, μία ρημούσκηση οχήματος, 2 πλημμυρισμένα σπίτια, ένα υπόγειο και μία βεράντα. Εργάστηκαν 4 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών. Να πούμε ότι πλημμύρισε και καταφύγιο της πολιτικής άμυνας, το οποίο βρίσκεται σε υπόγειο πολυκατοικίας στο Παραλίμνη. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονταν επίποδος για να ανταποκριθούν στις κλήσεις των πολιτών. Ο πρόεδρος του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης Αμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας και του Επαρχιακού Οργανισμού ανταποκρίθηκαν χθες βράδυ σε περιοχές που υπήρχαν πρόβλημα στον Πρωταρά και αφορούσαν πλημμύρες και πλημμυρισμένους δρόμους. Αναμένουμε την καταγραφή από τον Επαρχιακό Οργανισμό ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, Χρήστο. Επίσης, ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι συνεχίζονται οι εργασίες επίλυσης προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Καλεί τους δημότες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα οποία συστήνει και η πολιτική άμυνα. Να πούμε ότι υπήρχε και έντονη χαλαζόπτωση, Χρήστο, στον Πρωταράνα και στην Αγία Νάπα και στο Αυγόρου. Μιλήσαμε, Χρήστο, και με τον εκπρόσωπο των παραγωγών όσο αφορά τις καλλιέργειες. Υπήρχαν μερικές ζημιές συγκεκριμένα στον Πρωταράν και στην Αγία Νάπα. Όμως ήταν ελάχιστες και οι βροχές ήταν ευεργετικές. Μάλιστα, για να δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα φράγματα σε πολύ λίγο Παρασκευή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την ώρα πάμε να μιλήσουμε με τον Αντρέα Χρυσάνθο, τον μετεωρολογικό λειτουργό.